Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το σχέδιο νόμου όπως παρουσιάστηκε ο Υπουργός Επικρατείας ο Νίκος Παπάς, επιχειρούμε τον εξορθολογισμό, τη διαφάνεια, τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, όχι μόνο στους παρόχους περιεχομένων, αλλά και στους παρόχους δικτύου. Γνωρίζετε όλοι ότι στη χώρα μας έγινε από την ΕΕΤ ένας διαγωνισμός με ένα διαγωνιζόμενο και με πλήθος μη προβλεπόμενων διαδικασιών που η νομιμότητά τους θα κριθεί. Θα μας δοθεί η ευκαιρία, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες να αναδειχθούν στη συζήτηση που θα γίνει τι έχει γίνει με το διαγωνισμό αυτό και πώς εξελίχθηκε. Γνωρίζετε όλοι ότι πριν το διαγωνισμό ζήσαμε την πρωτοφανή ενέργεια η ευρωπαϊκή χώρα να διακοπεί η λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Να πέσει μαύρο στην εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης και ταυτόχρονα να πέσει μαύρο και στην ενδεχόμενη συμμετοχή της ΕΡΤ στο διαγωνισμό της ΕΡΤ ως πάροχος δικτύου. Οι συνέπειες είναι γνωστές. Οδηγηθήκαμε σε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο με όλα τα κανάλια, είτε περιφερειακά είτε εθνικής εμβέλειας, που δεν μετέχουν στο συνεταιρισμό των 6 καναλιών, δηλαδή στην Τίτζια, να εξαρτώνται από μία και μόνη ιδιωτική εταιρεία. Οι απόλυτες συνθήκες, κατά τη γνώμη μου, ενός μη υγιούς και αθέμητου ανταγωνισμού. Ακόμη και η ΕΡΤ, η δημόσια τηλεόραση, που ανέπτυξε σε κάθε γωνιά της χώρας αναλογικό τηλεοπτικό δίκτυο, με στελέχη υψηλών προσόντων και γνώσεων που ανταποκρίθηκαν σε πολύ απαιτητικές περιπτώσεις, τεχνικές, όπως την Ολυμπιάδα παραδείγματος χάρη, που αποτέλεσε το σχολείο και για την ιδιωτική τηλεόραση, σήμερα πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα στο συνεταιρισμό των 6 πανελλαδικών ιδιωτικών καναλιών, χωρίς άδεια, δηλαδή πληρώνει πάνω από 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. 2,5 εκατομμύρια, περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια. Γιατί η ίδια δεν έχει δίκτυο. Δεν της επιτράπηκε να έχει δίκτυο. Και πραγματικά απορούμε όταν μας καταγγέλουν εντός και εκτός της χώρας, γιατί θα πούμε και για αυτά, ότι επιχειρούμε τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Υπάρχει μεγαλύτερη στρέβλωση από ένα ιδιωτικό μονοπωλίο που ανήκει μάλιστα σε μέρος της αγοράς των καναλιών. Υπήρχε αυτός ο νόμος του 40-70, τον ψήφισε η κυβέρνηση Σαμαρά, υπουργός ο κύριος Βορύδης, που προέβλεπε ασυμβίβαστο μεταξύ των παρόχων περιεχομένου και των παρόχων δικτύου, δηλαδή μεταξύ των τηλεοπτικών καναλιών και αυτών που έχουν το δίκτυο. Η απάντηση της ανεξάρτητης εντός εισαγωγικών, και δεν τη φύγω, είναι έτσι ακριβώς και θα το τεκμηριώσουμε αυτές τις μέρες. Δήθεν ρυθμιστικής αρχής της ΕΕΤ, ξέρετε τι μου απάντησε, ότι είναι άλλο νομικό πρόσωπο η DJ. Δεν είναι οι ίδιοι δηλαδή. Είναι άλλο νομικό πρόσωπο. Αυτό ήταν το πνεύμα του νομοθέτη το 12. Λοιπόν, είναι η γνωστή τακτική που έχουμε ζήσει, κάνω το άσπρο μαύρο, και σε αυτή την πολιτική προφανώς εμείς δεν έχουμε θέση, εμείς υπηρετούμε μια άλλη πολιτική και με το σημερινό νομοσχέδιο βρίσκουν ανταπόκριση τα εκατομμύρια πολιτών που βρέθηκαν το βράδυ του Μαύρου, είτε με φυσικό τρόπο, με φυσική παρουσία, είτε με την καρδιά τους στο προάβλιο της ΕΡΤ. Με το άρθρο 16 δημιουργούμε την ΕΡΤ.net, μια ανταγωνιστική εταιρεία που θα είναι συνδεδεμένη με την ΕΡΤ, ώστε να μπορούν οι υπόλοιποι τηλεοπτικοί σταθμοί που δεν είναι μέτοχοι της DJ να επιλέξουν με ποιο πάροχο δικτύου θα συνεργαστούν. Η ΕΡΤ.net θα λειτουργεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και θα αξιοποιήσει το τεχνικό προσωπικό της ΕΡΤ. Θα μπορέσει να μεταφέρει το τηλεοπτικό σήμα σε κάθε γωνιά της χώρας, στη Θράκη, στα νησιά, στα σύνορά μας, και αντιλαμβάνεστε όλοι ότι αυτό δεν είναι θέμα ανταγωνισμού και ευρωπαϊκού δικαίου μόνο. Είναι και εθνικό θέμα να υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και να είναι κατοχυρωμένες οι συχνότητες που άνοιγουν στη χώρα.
Και βέβαια, το είπε πριν και ο Υπουργός, έχουν κατατεθεί πολλές ερωτήσεις για περιοχές της χώρας που δεν πιάνουν και το παράδοξο είναι ότι αυτές οι ερωτήσεις είναι κυρίως από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τρέλα αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, για να δομηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση ένα στρεβλό και αδιαφανές περιβάλλον στις τηλεοπτικές συχνότητες, συνεργάστηκαν αρκετοί. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες που έχουν αναδειχθεί, όπως ο χάρτης συχνοτήτων. Δεσμευόμαστε για τη διόρθωση, όχι να ξαναβγάλουμε άλλη ΚΕΑ, να διορθώσουμε την υπάρχουσα ΚΕΑ που εκδόθηκε στις 5 Οκτωβρίου του 2012 και δεσμευόμαστε για τη διόρθωση της. Γιατί καμία υπηρεσία δεν έχει εγκρίνει τα 156 σημεία εκπομπής του χάρτη συχνοτήτων που βγήκαν. Ψάξαμε πολύ στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο έχει εγκριθεί μια άλλη μελέτη που έγινε με διαγωνιστική διαδικασία που την έκανε το Πανεπιστήμιο Πειραιά με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προφανώς νομιμότατα, που παρελήφθη από τις υπηρεσίες και προβλέπει 275 σημεία εκπομπής. Πώς βγήκε αυτή η ΚΕΑ με ευθύνη υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και κουτσουρεμένα τα σημεία εκπομπής, από πού εγκρίθηκε? Και όλα αυτά, ξέρετε, υπήρχαν θεσμοί οι οποίοι ιδρύθηκαν για να διασφαλίσουν την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα, την τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου με ανεξάρτητη λειτουργία. Δυστυχώς στην περίπτωσή μας αυτοί οι θεσμοί, η Εθνική Επιτροπή Τηλεοπτικών και Ταχυδρομείων, όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε στο ρόλο της, αλλά συνέβαλε καθοριστικά στο στήσιμο, στη στρέβλωση και στην αδιαφάνεια. Η ΕΕΤ, καλυμμένη πίσω από ένα ημιτελές, στην καλύτερη περίπτωση, θεσμικό πλαίσιο, χωρίς έλεγχο από πουθενά, χωρίς λογοδοσία, χωρίς την ανεξαρτησία στη λειτουργία της, προχώρησε σε πράξεις που ανέδειξαν την ΕΕΤ από ένα ρυθμιστικό φορέα που όφιλε να λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή σε ένα φορέα πιο εξαρτημένο από την εξάρτηση. Όλα αυτά τα χρόνια δεν μπόρεσε λόγω νομικού κενού να συσταθεί το πειθαρχικό της συμβούλιο, να γνωστοποιούνται οι αποφάσεις της, να τηρείται η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτή την εξαρτημένη και διαφανή λειτουργία θα τη θεραπεύσουμε με τις προβλέψεις στα άρθρα 17, 18 και 19. Προβλέπεται, κύριε συνάδελφοι, η πλήρης και αποκλειστική αποσχόληση του Προέδρου και των Αντιπροέδρων. Προβλέπεται η συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΕΤ. Θα σας απαντήσω, κύριε Παπαθεοδόρου, και άμα θέλετε να δούμε και άλλα σημεία. Η λεπτομερής πειθαρχική διαδικασία και τα παραπτώματα των μελών της ΕΕΤ, η ασυμβίβαστη λειτουργία μετά που θα φύγουν από την ΕΕΤ, ώστε να μην εμπλέκονται με εταιρείες που εξετάζουν τις περιπτώσεις κατά τη διάρκεια που είναι μέλη της ΕΕΤ, τα συμβίβαστα, η διαφανής λειτουργία της. Θα ήθελα να κάνω μια γενική τοποθέτηση, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά, για τις ανεξάρτητες αρχές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, όπως είναι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, και για τις ρυθμιστικές αρχές, όπως είναι η ΕΕΤ. Γιατί λέμε και τις ρυθμιστικές αρχές ανεξάρτητες, με αποτέλεσμα να μπερδεύονται οι ρόλοι των δύο διαφορετικών ρόλων που έχουν αυτές οι αρχές. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν στην αναθεώρηση του συντάγματος. Επαρκέστηκαν. Και θα ήθελα να καταθέσω, αν και είναι παράδοξο, τα πρακτικά της Βουλής που έγινε αυτή η κουβέντα και συγκεκριμένα αυτά που είπε, επειδή το ανέφεραν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αυτά που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και αυτά που είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος του ΠΑΣΟΚ στην κουβέντα τότε. Λέει, βεβαίως, θα τα διαβάσουμε για να ξέρουμε όλοι τι λέμε και για ποιους φορείς. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είπε, τώρα, ναι, διαβάζω πολύ Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, κύριε Αυγενάκη, είναι και κριτικός, να το διαβάζετε κι εσείς όμως, να μην τον επικαλείστε μόνο, να το διαβάζετε κι εσείς. Τώρα, λέει, για τις ανεξάρτητες αρχές.
είναι ίσως το πιο σημαντικό θέμα στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε προσοχή. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, είχα επανειλημμένως την ευκαιρία μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους να δηλώσω ότι δεν είμαι υπέρ των ανεξάρτητων αρχών. Δεν αποτελούν πανάκια. Αντίθετα, αποτελούν ομολογία δυναμίας, για να μην πω χρεοκοπίας, του πολιτικού συστήματος. Άκουσα τον κύριο Βενιζέλο, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε για υβρίδια, τα οποία συνταγματικά δεν μπορούν να προσδιοριστούν τι ακριβώς είναι και τα οποία δεν ξέρουμε τι θα βγάλουν όταν οριμάσουν, όταν βγει καρπός. Έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, επιβεβαιώνεται σήμερα με αυτά που λέμε, εσείς δεν τα έχετε παρακολουθήσει όμως, δυστυχώς, και λέει, είναι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Δεν έχουν ούτε νομοθετική εξουσία, ούτε δικαστική εξουσία και δεν μπορούν να συγχαίονται ούτε με την νομοθετική, ούτε με τη δικαστική εξουσία. Σήμερα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να έχουν οριμάσει αυτές οι αρχές και να προσπαθούν να αντικαταστήσουν το πολιτικό σύστημα, τις δημόσιες υπηρεσίες, τη δικαστική εξουσία, τα πάντα. Συνεχίζει λοιπόν, ομολογώ, λέει, ότι δεν ήξερα ότι υπάρχουν 17 ανεξάρτητες αρχές. Ντροπή είναι και πρέπει να καταρχηθούν. Μιλάει για τις ρυθμιστικές αρχές. Μιλάει για τις ρυθμιστικές αρχές. Για τις ρυθμιστικές. Και το ρόλο που καλούνται να παίξουν και σήμερα και στα προηγούμενα χρόνια. Της παράκαμψης δηλαδή του πολιτικού συστήματος της χώρας και άλλο. Εγώ δεν είμαι ενάντια στις ρυθμιστικές αρχές. Αλλά όχι έτσι. Και θα τα πούμε τώρα στη συνέχεια. Και βέβαια. Πρέπει εμείς, λέει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, οι πολιτικοί, να έχουμε το θάρρος να παίρνουμε τις ευθύνες μας εκεί που τις έχουμε. Και οι άλλες εξουσίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα το ίδιο. Να υπάρξει μια συνταγματική τάξη και όχι ένα κάτεμα. Αντίστοιχες τοποθετήσεις και χειρότερες, θα έλεγα, έχει ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, τότε Υπουργός Πολιτισμού, που γινόταν αυτή η κουβέντα. Αναφέρει για τις ανεξάρτητες αρχές και τις ρυθμιστικές αρχές, ότι τώρα αναζητούμε το καταφύγιο και τη λύση λόγω αμηχανίας και λόγω άγχους και λόγω κρίσης αξιοπιστίας σε ιονή δικαστικά όργανα που είναι οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Αυτές είναι διοικητικά όργανα που παράγουν διοικητικές πράξεις και που υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας, δικαστικό και που φυσικά συνδέονται με τη Βουλή, είναι η μακρά χείρ της Βουλής, υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και ο κανονισμός της Βουλής πρέπει να προβλέψει και άλλους τρόπους επαφής των ανεξάρτητων αρχών με το Κοινοβούλιο και τους θεσμούς του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και βέβαια, συνεχίζει, αυτές τις αρχές υπάγονται επίσης σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και υπάγονται σε έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος τελικά ανάγεται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είπε ο κ. Βενιζέλος, αλλά θα σας πω ακριβώς. 2001, στην αναθεώρηση του συντάγματος. Όταν γίνει η νέα αναθεώρηση του συντάγματος, θα βάλουμε ένα άλλο πλαίσιο, αν επιθυμείτε, για τις ανεξάρτητες αρχές, που είναι 5 μέχρι στιγμής συνταγματικά κατοχυρωμένες, και για τις ρυθμιστικές αρχές. Σήμερα κινούμαστε σύμφωνα με αυτό το σύνταγμα. Ωραία. Πάμε τώρα παρακάτω. Πρέπει λοιπόν επιτέλους να δούμε την αλήθεια κατάματα. Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι ρυθμιστικές. Δηλαδή, με ανεξάρτητη λειτουργία, να αποφασίζουν και να ρυθμίζουν την αγορά σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό έχει κάνει η ΕΤ. Έτσι αναρωτιέμαι. Εσείς αυτό έχετε δει ότι έχει κάνει. Είναι ρύθμιση της αγοράς η ίδια η ανεξάρτητη εντός εισαγωγικών ρυθμιστική αρχή να κάνει διαγωνισμούς? Είναι ρύθμιση αυτό? Ρύθμιση είναι να βάζεις τους κανόνες. Να κάνεις ελέγχους σε αυτούς που κάνουν διαγωνισμούς. Κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Θέλω την ανοχή σας, γιατί τέθηκαν και ερωτήματα που πρέπει να εξηγηθούν. Εντάξει, αλλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Δύο λεπτά ακόμα. Ποιος ελέγχει λοιπόν την νομιμότητα αυτών των διαγωνισμών? Λειτουργούν, ελέω Θεού, οι άνθρωποι που είναι στις ρυθμιστικές αρχές? Ποιος ελέγχει? Είχατε δώσει, κυρία Βιαννάκη, στην ΕΕΤ μέχρι και την αδειοδότηση των κεραιών. Είναι ρύθμιση η αδειοδότηση των κεραιών? Είναι δυνατόν να λέμε εδώ πέρα ότι οι ρυθμιστικές ανεξάρτητες αρχές είναι για την αδειοδότηση? Να κάνουμε λοιπόν και μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή για τις πολεοδομίες, για όλα, και λύνουν τα προβλήματα. Μια χαρά. Αλλά αυτό που φαίνεται εδώ είναι χειρότερο από το δημόσιο.
οι ανεξάρτητες αρχές. Στη λειτουργία τους, στην αδειοδότηση, στους διαγωνισμούς, σε όλα. Αν υπήρχε κάποιος, πραγματικά μιλάω τώρα, από εμάς εδώ μέσα, που είχε πράξει από μια δημόσια υπηρεσία ή ένας δήμαρχος ή ένας περιφερειάρχης που έχει πράξει ό,τι έπραξε η ΕΤ, θα ήμασταν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κρεμασμένοι στα περίπτερα, όπως λέμε στα μανταλάκια, κύριε Ευγενάκη, θα ήμασταν σε επιτροπές της Βουλής για να ελέγξουν τι έχουμε κάνει από αδιαφάνεια και όλα τα σχετικά, τις γνωστές δηλαδή διαδικασίες. Υπάρχει κάποιος που να ελέγχει τις διαδικασίες των ρυθμιστικών αρχών? Σας ρωτάω. Πρέπει να υπάρχει. Όταν κάνουν διαγωνισμούς τέτοιου είδους και τόσων εκατομμυρίων, θα πρέπει να ελέγχει τη λειτουργία, την νομιμότητα των ρυθμιστικών αρχών που δεν είναι ρυθμιστικές πλέον όταν κάνουν διαγωνισμούς. Θα πρέπει να ελέγχει την νομιμότητα των διαγωνισμών. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχουμε ένα τόσο δεσμευτικό πλαίσιο για τα δημόσια έργα, για τις αδειοδοτήσεις, για όλα? Και η ρυθμιστική ανεξάρτητη αρχή να απαλλάσσεται από όλα αυτά? Και μάλιστα, αντικαθιστώντας την εκτελεστική εξουσία, την νομοθετική εξουσία, τη δικαιοσύνη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις λειτουργίες του κράτους. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Κανέλη για αυτά που είπε, για αυτές τις ανεξάρτητες αρχές. Και όταν τα στελέχη, ειδικά των ρυθμιστικών αρχών και ειδικά της ΕΤ, υπηρέτησαν ως σύμβουλοι γενικών γραμματέων και υπουργών που επέβλεπαν την ΕΤ, ήταν στο ίδιο αντικείμενο, όταν υπήρχαν ταυτόχρονα σύμβουλοι και μέλη της ολομέλειας της ΕΤ, σύμβουλοι των γενικών γραμματέων και των υπουργών και μέλη της ολομέλειας της ΕΤ, της ανεξάρτητης που έχουν παραμείνει ακόμη και σήμερα, όταν συνέβαλαν οι ίδιοι άνθρωποι στο μαύρο της ΕΡΤ, χωρίς θεσμικό ρόλο, και θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, μας λέτε ότι κόπτεστε για την ανεξαρτησία της ΕΕΤ και των ρυθμιστικών αρχών? Μιλάτε πραγματικά? Εμείς εγγυόμαστε την ανεξάρτητη λειτουργία των ρυθμιστικών αρχών και με το θεσμικό, με τις θεσμικές αλλαγές που φέρνουμε και με τους ανθρώπους που θα τοποθετηθούν. Εμείς ως κυβέρνηση, βεβαίως. Και το ίδιο θα κάνουμε και για τις δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα. Βεβαίως. Και βέβαια, θα θέλαμε να μας πείτε για τη βαρύτητα των στελεχών των ρυθμιστικών αρχών που τοποθετήσατε. Εμείς κινούμαστε αλλού. Κινούμαστε με άλλες αρχές. Κινούμαστε ότι αυτά που λέμε και ότι θέλουμε πραγματικά να έχουμε ρυθμιστικές αρχές με ανεξάρτητη λειτουργία, θα το κάνουμε πράξη. Και να μην κρίνεται εξ τα αλότρια. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα και πρέπει να τα απαντήσουμε. Πρώτο, αν είναι εξωπραγματικό το κόστος για την ΕΡΤΝΕΤ. Η ΕΡΤ είχε επιχειρήσει να κάνει διαγωνισμό, έπεσε το μαύρο, δεν τον έκανε. Μετά επιχειρήθηκε η ΝΕΡΤ να κάνει διαγωνισμό, επίσης δεν αφήθηκε να υλοποιηθεί. Πριν λίγους μήνες λοιπόν το να κάνει δίκτυο η ΕΡΤ ήταν μέσα στα πλαίσια και σήμερα δεν είναι, προφανώς είναι. Μας κατηγορείται ότι κάνουμε προσπάθεια παρέμβασης στην ΕΤ και ορισμό από το Υπουργικό Συμβουλίο, και έκανε και μία παρατήρηση ο κύριος Παπαθεοδόρου. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα. Τα περισσότερα από αυτά που παρατηρήσατε το σχέδιο νόμου είναι επανάληψη του δικού σας νόμου, του 40-70. Δεν τα τροποποιήσαμε. Αυτά που είπατε, κύριε Παπαθεοδόρου, για τον ένα δικαστικό, ουσιαστικά αυτό που κάνει, είναι copy-paste από το 40-70 για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπως και τα άλλα που πει ο κύριος Αυγενάκης. Απλά τι έχουν πρόσθετο? Έχουν πρόσθετο ότι οι δικαστικοί λειτουργοί θα παίρνουν άδεια από το Εποπτικό του Συμβούλιο για να μπορεί να οριστεί Πειθαρχικό Συμβούλιο. Γιατί με την παράληψη αυτή όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσε να οριστεί Πειθαρχικό Συμβούλιο. Επανάληψη είναι. Δηλαδή πραγματικά, ειδικά ο κ. Αυγενάκης με τις παρατηρήσεις που έκανε, είναι αδιάβαστος. Πρέπει να δει το νόμο της Νέας Δημοκρατίας
και να το συγκρίνει με αυτό που κατεβάζουμε. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις να το βελτιώσουμε, προφανώς είμαστε ανοιχτοί. Προφανώς είμαστε ανοιχτοί. Έχετε δίκιο, κύριε Παπαθεοδόρου. Ήταν λάθος η έκφραση του προηγούμενου νομοθετικού έργου και πρέπει με την ευκαιρία του τωρινού, αντί να το επαναλάβουμε το λάθος, να το διορθώσουμε. Βεβαίως. Υπουργέ, είναι 20 λεπτά ολοκληρώνω. Και αυτό το λέω και... Ολοκληρώνω, θα έχουμε και άλλες μέρες, έτσι κι αλλιώς να τα πούμε. Δεν καταργούμε προφανώς την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή. Απλά την εξυγχρονίζουμε και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρότι πολλοί καλοθελητάδες και μέλη της ΕΤ έχουν προσφύγει εκεί πέρα, έτσι για να, κατά τη συνήθεια των τελευταίων χρόνων, να μιλήσουν με τα καλά τους λόγια για τη χώρα, έχουμε άλλη ακριβώς λογική. Και θα αποδειχθεί. Κύριε Καρά, θα σας το εξηγήσω επειδή δεν έχουμε χρόνο, αλλά θα σας εξηγήσω αυτό που ρωτήσατε για τη συχνότητα και το χάρτη συχνοτήτων, αλλά δεν είναι απεριόριστος ο αριθμός των καναλιών, τεχνολογικά. Προφανώς δεν είναι απεριόριστος. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε την επίγεια ψηφιακή βροχοπομπή με τη δυνατότητα τεχνολογική που υπάρχει μέσω τηλεοπτικών καναλιών από το διαδίκτυο ή από άλλα μέσα, από δορυφόρους κτλ. Εδώ μιλάμε για τη συγκεκριμένη εκπομπή, δεν μιλάμε γενικότερα. Και αυτό είναι περιορισμένο. Είναι περιορισμένο. Λοιπόν, ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, και τις υπόλοιπες απαντήσεις να μου επιτρέψουν και οι αγορητές και οι συνάδελφοι. Να πω τα εξής. Κύριε Σφύρτζη, μήπως αύριο έχουμε τρεις συνεδριάσεις αύριο. Αυτό λέω. Θα απαντήσω αύριο και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εμείς κάνουμε έκκληση. Παρά το ότι είχε γίνει και τι πολιτικές είχαν ασκηθεί από συγκεκριμένα κόμματα της αντιπολίτευσης στο παρελθόν, όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου να εισφέρουν με τις προτάσεις τους, τις συγκεκριμένες προτάσεις τους. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Πραγματικά να δεχτούμε λογικές στην πολιτική κατεύθυνση που έχουμε μπει, γιατί αυτό το σχέδιο νόμου αποτελεί το πιο κρίσιμο οικοδόμημα, αν θέλετε, το πιο κρίσιμο λιθάρι στο να δομήσουμε την ανεξαρτησία του πολιτικού συστήματος από το οικονομικό σύστημα της χώρας και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε πραγματικά. Δεν πρόκειται να κάνουμε εκτός. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Αυγιανάκη,